Ολόκληρα στρέμματα επιχείρησης παραγωγής γκαζόν στην περιοχή των Μαλάδων έχουν μετατραπεί σε βάλτο. Με απόγνωση, ο ιδιοκτήτης διαπιστώνει ότι ο σκληρός κόπος του έχει χαθεί στις λάσπες και ότι δύσκολα θα αρθοποδήσει μετά από ένα τόσο μεγάλο σκηνικό καταστροφής. Έχω μια καταστροφή, η οποία είναι ολική καταστροφή εδώ στη μονάδα παραγωγής, σε μια έκθεση περίπου 20-25 στρεμμάτων, το οποίο αυτό για να επανέλθουν χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα. Η καταστροφή πρέπει να είναι περίπου στα 70 με 80.000 ευρώ. Τα ορμητικά νερά του ποταμού Δρακουλιάρη παρέσυραν φερτά υλικά, ακόμη και κοντέινερ. Μέσα σε λίγες ώρες, ολόκληρες περιουσίες χάθηκαν κάτω από το νερό. Μπροστά στη θέα αυτή, κάθε ελπίδα να σωθεί η παραγωγή χάνεται. Μάλιστα, είναι η τρίτη φορά, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, που καταστρέφεται η παραγωγή. Θεωρώ ότι οφείλεται στη μη επέμβαση μέσα στο ποτάμι, στην κήτη του ποταμού και τον καθαρισμό τέλος πάντων της κήτης, ούτως ώστε να μην φρακάνουν τα φερτά υλικά και να δημιουργούνται υπερχιλήσεις αυτές. Από τη μανία των καιρικών φαινομένων δεν γλίτωσαν οι επιχειρήσεις γύρω από το Δρακουλιάρι. Οι δρόμοι της Φοινικιάς έγιναν ορμητικά ποτάμια και τα νερά, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, κατέστρεψαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Κόπη μιας ζωής χαμένη. Μετά την πλημμύρα την προηγούμενη έγινε η μελέτη, αλλά έχει μείνει ακόμα στο σιρτάρι. Ξανά πλημμυρίσαμε, ξανά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Έχουμε ζητήσει και πριν πολλά χρόνια που είχε ξανασυμβεί αντιπλημμυρικά. Είχαμε υποσχέσεις ότι θα γίνουν αντιπλημμυρικά. Θα κάνω μία ενίσχυση σε όποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για να αποζημιωθώ να φύγω. Όχι για τη ζημιά που έχω πάθει. Και εργοστάσιο κατασκευής φίλτρων βρέθηκε κάτω από το νερό και μηχανήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Όπως ισχυρίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Λεονταράκης, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Παρόλο τον πολύ καλό καθαρισμό που έκανε φέτο η περιφέρεια στο ποτάμι, αυτό μπορεί να το μαρτυρήσουν και κάτι τη περιοχή. Δυστυχώς το μικρό γεφυράκι, το οποίο είναι γνωστό, δεν άντεξε τη ροή του νερού, το μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα από τα φερτά υλικά να κλείσει το στόμιο τη γέφυρα. Και αποτέλεσμα είχαμε αυτό το μικρό πλημμυρικό φαινόμενο. Οι κάτοικοι ζητούν δραστικές παρεμβάσεις και να μην βρεθούν ξανά στο ίδιο έργο θεατές.